Ο Κύριος, αγαπητοί μου, μετά την εκλογή των 12 μαθητών του επάνω σε κάποιο βουνό, κάποιο ύψωμα, μας πληροφορεί ο Λουκάς ότι κατά βάς με ταυτόν έστει επί τόπου παιδινού, αφού κατέβηκε μαζί τους, στάθηκε σε κάποιο παιδινό τόπο. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού ή στους μαθητάς αυτού έλεγε. Και αφού σήκωσε τα μάτια του, κοίταξε δηλαδή τους μαθητάς του, έλεγε. Τι έλεγε? Ό,τι ακριβώς μας διασώζει και ο Ματθαίος, όσα καταγράφει εις την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Και άρχισε έτσι ο Κύριος, όπως και στον Ματθαίον, όπως μας καταγράφει, εκεί είναι επί του όρους ομιλία, πιθανότατα είναι σε άλλη χρονική στιγμή. Μακάρι πτωχή, ότι η μετέρα εστί η βασιλεία του Θεού και ούτω καθεξής. Και συνεπλήρωσε την διδασκαλία του επί του παιδινού αυτού τόπου με έναν χρυσούν κανόνα βασικής συμπεριφοράς που αποτελεί ταυτόχρονα και συμπέρασμα των όσων εδίδαξε εις τον τόπον εκείνον. Είπε, και καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Δηλαδή, όπως θέλετε να σας μεταχειρίζονται οι άνθρωποι, κατά τον ίδιο τρόπο να τους μεταχειρίζεστε και εσείς. Και ο κανόνας αυτός έχει τόσο αρνητικό χαρακτήρα όσο και θετικό. Δηλαδή, δεν επιθυμώ να με κακοποιήσουν και συνεπώς δεν κακοποιώ και εγώ τους άλλους. Ή επιθυμώ να με αγαπούν κατά θετικών τρόπων και να με ευεργετούν, συνεπώς αγαπώ και εγώ και ευεργετώ τους άλλους ανθρώπους. Έχει λοιπόν ο κανόνας αυτός και τη θετική του και την αρνητική του όψη. Αυτόν τον κανόνα πρέπει βεβαίως όλοι να τον εγκολποθούμε για να μπορούμε να έχουμε μία ομαλή κοινωνική ζωή. Αντιλαμβανόμεθα ότι είναι ένας θαυμάσιος ρυθμιστής κοινωνικού βίου. Ο κανόνας αυτός που μας είπε ο Κύριος καταρχάς έχει ένα φυσικό χαρακτήρα και όχι αποκαλυπτικόν. Ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος και λέγει «Ο εάν θέλει σύ επί σε αυτού, τούτο ένδειξε και τις εταίρεις». Εκείνο που θέλει στον εαυτό σου, αυτό δείξε και εις τους άλλους. Οράς νόμων έμφυτων εν τες καρδίες ημών εγγεγραμμένων. Βλέπεις νόμων έμφυτων. Προσέξτε, έμφυτων, που είναι γραμμένος στις καρδιές μας. Έμφυτος θα πει τον έχουμε από τη φύση μας, τον έχουμε από την κατασκευή μας. Γι' αυτό σας είπα, έχει ο νόμος αυτός έναν φυσικόν χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι είτε είσαι χριστιανός, είτε δεν είσαι, ή ζεις σε εποχή προχριστιανική, μπορείς να εφαρμόσεις αυτό τον κανόνα, επειδή ακριβώς έχει φυσική διάσταση. Εξάλλου, αν το θέλετε, πάνω εις αυτόν τον χρυσό κανόνα στηρίχθηκαν όλοι οι φιλόσοφοι, από τον Πλάτωνα μέχρι τον Κονφούκιο. Όλοι οι φιλόσοφοι, οι ηθικολόγοι φιλόσοφοι, είναι ο κανόν της συνειδήσεως που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος πολιτισμένος ή μη πολιτισμένος της κάθε εποχής. Γράφει σχετικά ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του «Έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύσιτα του νόμου ποιεί». Έθνη, λέει, τα οποία δεν έχουν νόμον,
τι νόμων εξ αποκαλύψεως, όπως πήραν οι Εβραίοι στο Σινά. Φύση τα του νόμου ποιοι, εκ φύσεως πράττουν εκείνα τα οποία λέγει ο νόμος. Ας πούμε, ου κλέψεις. Ας πούμε, ου ψευδομαρτυρήσεις. Ας πούμε, ου μοιχεύσεις. Ας πούμε και τις θετικές εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν θα χρειάζεται να υπήρχε νόμος εξ αποκαλύψεως. Διότι αυτά είναι μέσα μας φυτεμένα. Φύση, δοτική, εψιλογιώτα. Φύση τα του νόμου ποιοι. Ποιος, τα έθνη. Συνεπώς, λέγει ότι ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εισι νόμος. Δεν έχουν νόμον, ο νόμος είναι μέσα τους, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ήτινες, ενδείκνυνε το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως. Δηλαδή, οι οποίοι δείχνουν το έργο του νόμου, ποιο είναι το έργο, η τήρηση. Τιμώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Δεν είμαι κλέφτης. Έτσι λέγει, το έργο του νόμου το δείχνουν, γιατί είναι γραμμένος στις καρδιές τους και συμμαρτυρεί η συνείδησή τους. Βλέπετε, δηλαδή να το πούμε με απλά λόγια, είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Βάσει αυτού του αγράφου εσωτερικού νόμου, αγαπητοί μου, εδίδαξαν όλοι οι προ-Χριστού φιλόσοφοι. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν κακουργεί είναι αναπολόγητος. Δεν χρειάζεται να έχουμε τις εντολές του Χριστού, τις εντολές του Θεού, την Αποκάλυψη, αν βλέπουμε κάποιον και κακουργεί και τον καταδικάζει η κοινωνία αυτών, γιατί είναι αναπολόγητος. Δεν καταλαβαίνεις αυτό, το δεν καταλαβαίνεις, δεν το νιώθεις, δεν το αισθάνεσαι ότι είναι κακό πράγμα να κλέψεις ή να σκοτώσεις. Ο νόμος όμως της συνειδήσεως αποπροσανατολίστηκε, αγαπητοί μου, από την χρονίζουσα αμαρτία, η οποία αμαρτία έγινε ένας δεύτερος νόμος εις τον άνθρωπο. Ένας νόμος που υποβόσκει κάτω από τον νόμο της συνειδήσεως. Γι' αυτό πάλι θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντα με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Βλέπω, λέει, έναν άλλον νόμο, ο οποίος στα μέλη μου, μέλη εννοεί βέβαια φερειπή, ου πορνεύσεις, ου μοιχεύσεις, στα μέλη εδράζει η αμαρτία. Αυτό θέλει να πει. Που αυτός ο άλλος νόμος έρχεται, αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, εις τον νόμο της συνειδήσεώς μου και με εχμαλωτίζει αυτός ο άλλος νόμος. Ποιος είναι αυτός ο νόμος, αγαπητοί μου? Η σαρκική εκείνη η κατάσταση που εχρόνησε πλέον η αμαρτία και ο άνθρωπος έχασε τον προσανατολισμό της γνησίας του συνειδήσεως. Ακόμη αναφωνεί σε αυτή την κατάσταση ο Παύλος, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ποιος θα με γλιτώσει, λέει, από αυτή την κατάσταση? Παράδειγμα να σας πω, είπαμε ότι ο φόνος δεν επιτρέπεται. Ο πρώτος φόνος που έγινε ήταν όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις, φερειπίν, απολύτιστοι άνθρωποι, που έχουν σαν νόμο, όταν συλλάβουν τους εχμαλώτους των, της Αφρικής, της Οκεανίας, άγριοι άνθρωποι, όταν συλλάβουν τους εχθρούς των, τους εχμαλώτους των δηλαδή, τους τρώνε.
Γιατί πιστεύουν ότι παίρνουν με το να τους φάνε, παίρνουν τη δύναμή τους. Έτσι δεν έχουν αίσθημα ενοχής όταν τους μαγειρέψουν, τους εχθρούς των. Γι' αυτό σας είπα ότι ο νόμος της συνειδήσεως διεστράφει. Είπα απλώς ένα μικρό παράδειγμα. Εξάλλου και ανάμεσά μας βλέπουμε να λέμε το καλό κακό και το κακό καλό, πόσες φορές διαστροφή της συνειδήσεως πραγματικά. Και θα πει ο Παύλος, ούγαρ ο θέλω τούτο πράσο, αλλό μισό τούτο πιο. Εκείνο λέει που δεν θέλω, αυτό κάνω. Και εκείνο που μισώ, αυτό εκτελώ. Δηλαδή αυτή θα λέγαμε η αντίθεση ανάμεσα στον νόμο της συνειδήσεως και στον νόμο των έτερων, των χρονίσαντα από την αμαρτία εις την ύπαρξή μου. Και τούτο οφείλεται, να πω και τη φράση του Παύλου, εις την οικούσαν εν εμή αμαρτία. Οικούσα, κατοικούσα, εις την αμαρτία που κατοικεί μέσα σε μένα. Εκεί λέει οφείλεται, λέει ο Παύλος. Έτσι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η επίγνωση της αμαρτίας. Επειδή διεστράφει η διάνοια του ανθρώπου και έτσι το κακό το κάνει καλό και το καλό το κάνει κακό, αυτό μας το αναφέρει και ο Ισαΐας, πόσες φορές λένε οι άνθρωποι γιατί κακό είναι αυτό το πράγμα. Και να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Η πορνεία, τι φυσικότερο λέγει. Κι όμως εδώ υπάρχει μια διαστροφή της συνειδήσεως, μια διαστροφή της γνώσεως του θελήματος του Θεού. Και ένα δεύτερον που χρειάζεται είναι η δύναμις για να πραγματώσουμε το αγαθόν. Να το γνωρίσουμε το κακό και να πραγματώσουμε το αγαθόν. Έτσι ο φυσικός νόμος όμισης μηδενή ποιήσης, ξέρετε αυτό που είναι γραμμένο, είναι στο βιβλίο του Τοβίτ. Το λέει ο Τοβίας, συγγνώμη, ο Τοβίτ ή στον Τοβία, το γιο του. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο. Εκεί που υπάρχει η περίφημη λεγόμενη πνευματική του διαθήκη. Και λέει στο παιδί του, παιδί μου, όμισης μηδενή ποιήσης. Εκείνο το οποίο μισείς, σε κανέναν να μην το κάνεις. Είναι απήχησης του Λόγου του Θεού, του Λόγου του Χριστού που είπε. Το ίδιο πράγμα είναι. Γι' αυτό σας είπα, έχει φυσικές διαστάσεις. Είναι κάτι που ο άνθρωπος το καταλαβαίνει. Εν τούτης, επειδή διεστράφει, όπως σας είπα, η συνείδησης του ανθρώπου, γι' αυτό τώρα χρήζει αποκαλύψεως ο Λόγος του Θεού. Αποκάλυψη θα πει έξωθεν μαρτυρία. Εκείνο που έρχεται απ' έξω. Θέλει πει στο Σινά ο Θεός αποκαλύπτει το νόμο του. Έρχεται απ' έξω και οι Εβραίοι ακούν. Και αυτή η μαρτυρία τώρα δίδεται από τον Χριστό. Αλλά από τον Χριστό δίδεται και η δύναμη της πραγματώσεως. Ο Χριστός θα σου πει τι να κάνεις, αλλά και ο Χριστός θα σου δώσει τη δύναμη για να το κάνεις. Πάντα ισχύει, λέει ο Απόστολος Παύλος, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού μου, λέγει. Όταν ο Κύριος λέγει «Και καθώς θέλετε να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως», ουσιαστικά αναφέρεται στη Δευτέρα Μεγάλη Εντολή. Ρώτησε κάποτε κάποιος γραμματεύς, ποια λέει είναι Μεγάλη Εντολή? Ο Κύριος ανέφερε την αγάπη στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον. Αυτές, λέει, οι δύο εντολές περιέχουν τα πάντα. Και πράγματι είναι η περίληψη των 10 εντολών. Οι πρώτες 4 εντολές, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, και οι 6 τελευταίες εντολές, αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αν τον αγαπάς,
πώς θα τον μοιχεύσεις, θα τον κλέψεις, θα τον σκοτώσεις. Φυσικά. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά αυτός ο λόγος του Κυρίου, αυτός ο χρυσούς κανόν, αναφέρεται εις τούτη την εντολή: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εδώ όμως ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, κάτι. Η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον χρησιμοποιεί, αν πότε το σκεφτήκατε, ως κριτήριον την αγάπη προς τον εαυτό μας. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά τον εαυτό του. Όλοι αγαπάμε τον εαυτό μας. Αυτό, πώς να σας το πω, αυτή η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι εκδομής. Έτσι κατασκευαστήκαμε. Αν το θέλετε, για να σώζει ανά πάσα στιγμή την ύπαρξή του κάθε όν που έχει ζωή, η γάτα, ο σκύλος, το σκουλίκι, το πουλάκι, ανά πάσα στιγμή φυλάει τον εαυτό του για να προστατεύσει την ύπαρξή του. Άμα δείτε κάτι, ένα σκουλίκι, ένα φίδι, ένα μυρμήγκι, αντιληφθεί ότι κινδυνεύει, θα τρέξει να σωθεί. Γιατί αγαπάει την ύπαρξή του. Αγαπά να υπάρχει. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, κατά μείζωνα λόγων, θα ήθελε να διασώζει ανά πάσα στιγμή την ύπαρξή του. Άρα αγαπάει τον εαυτό του. Εάν δεν ήταν να αγαπάει τον εαυτό του εκ κατασκευής, εκ δομής, τότε θα κινδύνευε ανά πάσα στιγμή αυτή την ίδια την ύπαρξή του. Συνεπώς, αυτή η αγάπη προς τον εαυτό του, ξέρετε πώς λέγεται? Φιλαυτία. Φίλος του εαυτού μου. Αγαπώ τον εαυτό μου. Έτσι, εάν θέλω να σωθώ και πρέπει να θέλω να σωθώ, τότε θα πρέπει να βοηθήσω και τον άλλον άνθρωπο να σωθεί. Άρα το κριτήριο της αγάπης προς τον άλλον είναι η αγάπη στον εαυτό μου. Αυτή η αγάπη η οποία είναι εκ του ασφαλούς. Αυτό που με κάνει να είμαι άνθρωπος για να αγαπώ τον εαυτό μου. Λέγει και πρόκειται περί της λεγόμενης καλής φιλαυτίας. Προσέξτε, γιατί έχουμε και την κακή φιλαυτία. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής: ου παυόμεθα λατρεύονται στο Θεό διατάφτης της καλής φιλαυτίας, με αυτήν την καλήν φιλαυτία εκ Θεού αΐ ζητούνται στις ψυχής της σύσταση. Πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, να ζητάμε το πώς θα βοηθήσουμε την ψυχή μας, πώς θα βοηθήσουμε τη σωτηρία μας, τον εαυτό μας. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ότι αυτή είναι η καλή φιλαυτία. Αλίμονο αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Βάσει αυτού μπαίνει η εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Είναι πολύ σοφά τοποθετημένη και αιτιολογημένη αυτή η εντολή. Αντίθετα, η κακή φιλαυτία είναι η μητέρα τριών πραγμάτων: της φιλαργυρίας, της καινοδοξίας και του μίσους του πλησίων. Αυτά τα τρία. Ας μου επιτραπεί να προσθέσω, αυτά τα λέγει, τα λένε οι πατέρες. Είναι όταν αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου τις ειδονές μου. Εγώ θέλω να ικανοποιήσω την ειδονή μου και δεν με ενδιαφέρει αν εσένα σε καταστρέψω. Αυτό δε κυριότατα επικρατεί στην πορνεία μου. Λέει ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ο Κούνκελ, λέει το εξής: θέλεις να θεραπεύσεις την φιλιδονία σου, να θεραπεύσεις τον εγωισμό σου. Δηλαδή, την κακή σου φιλαυτία. Λέγει Όσιος Θαλάσσιος, είναι από τη Φιλοκαλία: αρχή κακών τη ψυχή η φιλαυτία γέγονε. Η αρχή όλων των κακών στον άνθρωπο είναι η φιλαυτία. Φιλαυτία δε εστίν
ή προς το σώμα φιλία. Όταν έχεις μία νοσηρήν φιλία, αγάπη προς το σώμα. Να φας καλά, να πεις καλά, να μην κακοπαθήσεις, και αυτό αρχίζει να είναι πλέον, όταν ξεπεραστούν κάποια όρια, αρχίζει να είναι νοσηρών. Και λέγει εντολή να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας. Μάλιστα. Κριτήριον λοιπόν της αγάπης προς τον πλησίον είναι η καλό κριτήριον, η καλώς νοουμένη φιλαυτία. Αν αγαπώ τον εαυτό μου, πρέπει να αγαπώ και τον άλλον. Αν αγαπώ να σωθώ, θα επαναλάβω, θα πρέπει να βοηθήσω και τον άλλον να σωθεί. Έτσι ποτέ δεν θα διαπράξω το κακό εις τον άλλον, γιατί δεν θα ήθελα και εις εμένα να συμβεί αυτό. Αλλά και επιπλέον θα προσφέρω το αγαθόν, γιατί θα ήθελα και εις εμένα να μου προσφερθεί το αγαθόν. Αν όμως είμαι ένας χαλασμένος άνθρωπος, δηλαδή εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, ουέτης απολελοκώσει την καρδία και την ποιήση όταν ο Κύριος επισκέπτεται αυτούς, είναι στην Σοφία Σύραχ, αλίμονος εκείνους που χάσαν την καρδιά τους, τι θα κάνουν όταν θα τους επισκεφθεί ο Κύριος? Εδώ με μία τροποποίηση. Αλίμονος εκείνους που χάσανε τον εαυτό τους. Ο χαμένος άνθρωπος. Ο χαμένος άνθρωπος. Όταν λέμε χαμένος άνθρωπος, ξέρετε τι σημαίνει? Έχασε το κριτήριο. Κατέστρεψε το κριτήριο για να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους. Τότε, ποιο λοιπόν θα είναι το κριτήριο για τον εαυτόν μου, για να μην φτάσω να γίνω χαλασμένος άνθρωπος? Ο αποκεκαλυμμένος λόγος, το Ευαγγέλιο. Εκεί θα κρίνω κατά πόσο είμαι υγιής ή χαλασμένος. Έχουμε λοιπόν τούτο το κλιμακωτόν σχήμα κριτήριων αγάπης ή γενικότερας συμπεριφοράς προς τους άλλους ανθρώπους. Είναι η αγάπη στον εαυτόν μου. Κριτήριον της υγιούς καταστάσεως του εαυτού μου είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Όμως για το χριστιανό υπάρχει και η υπέρβαση αυτής της εντολής, το ξεπέρασμα. Αν ο πλησίον σου δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι εσύ του προσφέρεις, τότε ποια πρέπει να είναι η στάση σου απέναντί του? Μέχρι τώρα, προσφέροντας εκείνο που νιώθεις για τον εαυτό σου καλό στον άλλον, ήταν μια στάση δικαιοσύνης. Η υπέρβαση της δικαιοσύνης είναι η αγάπη. Συνεπώς, η στάση τώρα θα είναι η αγάπη. Όταν ο άλλος είναι χαλασμένος άνθρωπος, όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, όταν είναι ο εχθρός σου εντί αυτή περιπτώσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντας. Βλέπετε, αυτό είναι η υπέρβαση. Είναι παραπέρα από τη φύση και χρήζει αποκαλύψεως. Και ο Κύριος ανέλησε αυτές τις θέσεις με μια απλή λογική. Ότι εάν αγαθοποιείτε, είπε ο Κύριος, ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή, τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρ η αμαρτωλή το αυτοποιούσι. Τι το περίσχιο έχεις, ποια χάρη έχεις αν αγαθοποιείς εκείνους οι οποίοι σε αγαθοποιούν? Το σπουδαίο είναι, είπε κι άλλα, το σπουδαίο είναι να φτάσεις να αγαπήσεις εκείνον που είναι εχθρός σου. Δύσκολο μάθημα, Ο Παύλος, μιλώντας για αυτήν την υπέρβαση της δικαιοσύνης που είναι η αγάπη, γράφει στους Κορινθίους στο έκτο του κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους. Διατί ουχή μάλλον αδικήστε, διατί ουχή μάλλον αποστερήστε, φθάνατε λέγει στα δικαστήρια και σας δικάζουνε δικαστέ, ιδωλολάτρε. Δεν τρέπεστε? Εκεί το λέει, προς εντροπήν ημίν λέγω. Δεν τρέπεστε?
Δεν υπάρχει ένα σοβός άνθρωπος να σας διευθετήσει τις υποθέσεις σας? Και επιτέλους, γιατί δεν προτιμάτε να αδικήσετε, γιατί δεν προτιμάτε να υστερήσετε, να αποστερήσετε, να χάνετε ένα πράγμα, γιατί το πήρε ο άλλος? Αυτό είναι η υπέρβαση της δικαιοσύνης και λέγεται αγάπη. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει ο πιστός να βλέπει τι πραγματικά είναι σπουδαίο ενδιαφέρον και συμφέρον. Αν κερδίσω ένα μέτρο, μου λέγε κάποιος άνθρωπος, με αδικεί, λέει, ο συγγενής μου, γιατί παίρνει όσο το εμβαδόν μισού δωματίου στη μυρωσιά και είναι ολόκληρη πολυκατοικία. Έλα καημένε, του λέω τώρα, μισό δωμάτιο για μια ολόκληρη πολυκατοικία, έλα καημένε. Αν κρίνεις ότι αυτό δεν σε συμφέρει να πας στα δικαστήρια από πνευματικής πλευράς, παρετήσει. Δηλαδή πρέπει κανείς να μπορεί να βλέπει, να βλέπει πέρα από τα καθημερινά τι πραγματικά συμφέρει, τι είναι εκείνο το οποίο είναι κάτω από την αιωνιότητα, και το κριτήριο κάτω από την αιωνιότητα να είναι τότε και ευχαρίστως δέχεται να αδικείται. Έτσι, αγαπητοί μου, ο Παύλος επανέρχεται και λέγει, και όχι δεν το κάνετε αυτό, αλλά εμείς αδικείτε και αποστερείτε και ταύτα αδελφούς. Εσείς αδικείτε και αποστερείτε τον άλλον και μάλιστα χριστιανούς αδελφούς. Αγαπητοί, Χριστούς κανόνας ετέθη στη φύση μας από τον κτίστη μας, αλλά και στο Ευαγγέλιο. Έχουμε αυτό το χρυσούν κανόνα και κατά φυσικών τρόπων και κατά αποκαλυπτικών τρόπων. Σας είπα γιατί, γιατί διεστάφει η συνείδησή μας. Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς όμως, πρέπει να βγεις από τον εαυτό σου. Χρειάζεται εκείνη η ηρωική έξοδος του εγώ προς το σύ. Και είπαμε ηρωική γιατί? Γιατί πρέπει να πολεμήσουμε την κακή μας φιλαυτία. Αυτή που καταστρέφει. Αυτή που καταστρέφει την κοινωνία που ζούμε, αλλά και εμάς τους ίδιους. Που μας στερεί αυτή η κακή φιλαυτία, τη χάρη του Θεού και τη θεωρία του Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας προσέχουμε να έχουμε πάντοτε σωστά υγιά κριτήρια. Μη χαλάμε τα κριτήρια. Ο εαυτός μας είναι κριτήριον προσφοράς εις τον άλλον άνθρωπο. Και τότε θα κατανοήσουμε το βάθος της εντολής του Χριστού που μας παρήγγειλε. Και καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και εμείς ποιείται αυτής ομοίως.